Ναι, όλα είναι λεπτομέρειες. Πήγαμε σε πολύ δύσκολο ταξίδι στην Ουκρανία. Κάναμε λάθη εκεί και εντάξει, σήμερα είμαστε καλά. Γι' αυτό λέω, δεν θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα πάντα. Τους είχαμε και παραλίγο, δεν είχαμε λίγο και τύχη και εντάξει. Αλλά είμαστε πολύ περήφανοι για όλα τα παιδιά, γιατί τα δίνανε όλα, παίξαμε καλά και αυτό είναι το ποδόσφαιρο, εντάξει. Προχωράμε. Coach, πώς ετοιμάζουμε τα παιδιά λέγοντας ότι δεν προκρίθηκε η καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό το οποίο τους λέτε την επομένη, πώς πήρε την επομένη? Η ζωή είναι έτσι. Η μπάλα είναι το ίδιο. Στην ζωή είναι το ίδιο. Δεν είναι πάντα δίκαιο. Δεν έχει πάντα πλεονέκτημα. Γι' αυτό πρέπει να παλεύεις. Αύριο ξανά προπόνηση. Δεν έχει χρόνο για να κλαις. Τώρα έχουμε Κυριακή δύσκολο παιχνίδι και αύριο πρέπει να κάνουμε προπόνηση. Στην ζωή είναι το ίδιο. Μπορεί να χάνει δουλειά, αλλά πρέπει να παλεύει κάθε μέρα για να πετύχει κάτι. Κότσο, επειδή είπατε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είναι ιδιαίτερο ή για εσάς, έτσι όπως αυτά τα τελευταία περίπου δύο χρόνια που πηγαίνετε πολλοί σύντες, είναι ένα χρόνο το οποίο φέρει το εσπαθμό σου. Έχει το κάτι παραπάνω? Πάντα έχει τον κάτι παραπάνω. Γιατί ξέρουμε τι έγινε εκεί στην Αθήνα και όλες οι ομάδες θέλουν να μας κερδίσουν. Και εκεί στην Αθήνα είναι χειρότερο. Και αυτό το ξέρω με χρόνια. Όχι 10 που είμαι εδώ, εγώ εδώ στην Ελλάδα. Είναι 40-50 χρόνια, είναι τα ίδια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλή μπάλα, να τα δίνουμε όλα, να παίξουμε με ψυχή και τίποτα άλλο. Μετά, εντάξει, τώρα έχουμε και βάρ και όλα. Ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί είναι έξω. Αλλά εμείς δεν πρέπει να έχουμε άγχος τίποτα. Η ομάδα είναι καλή, δουλεύουν πολύ καλά, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε ποιότητα, έχουμε καλό προπονητή. Πρέπει να κάνουμε τα δικά μας δουλειά, να μην μιλάμε τίποτα, γιατί αυτό που βλέπω λίγο από έξω, αυτοί μιλάνε, αυτό σημαίνει ότι έχουν λίγο φόβο. Και εμείς δεν φοβάμαι τίποτα. Εμείς πρέπει να παίξουμε μπάλα σκληρά, δυνατά και τίποτα άλλο. Ξέρουμε ότι εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολα. Δεν είμαστε σαν άλλες χώρες που έχουν K23, που έχουν β' ομάδα. K19 με πρώτη ομάδα έχει λίγο ένα παραπάνω σκάλα. Και είναι λίγο δύσκολα και τον καταλαβαίνουμε αυτό. Και ξέρουμε και πρώτη ομάδα έχει πολύ πίεση, πολύ άγχος. Πρέπει να κερδίσουν κάθε Κυριακή. Και αυτό δεν είναι εύκολο να είμαστε πολύ κοντά. Και εμείς τον ξέρουμε αυτό, αλλά εντάξει, τα τελευταία χρόνια με την οικογένεια Σαββίδη και πάμε πολύ καλά και να βελτιώνουμε και άλλο, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ναι, έχει δίκιο, αλλά όλες οι μεγάλες ομάδες αγοράζουν παίκτες έτοιμοι. Είναι το ίδιο στην Ουρουγουάη, είναι το ίδιο στην Αργεντινή, μεγάλες ομάδες. Δεν έχουν χρόνο για να περιμένουν ένα μικρό παιδί
Γι' αυτό είναι δύσκολα, γιατί πρέπει να κερδίσει κάθε Κυριακή. Δεν αφήνουν ένα μικρό παιδί για να κάνει λάθος. Είναι δύσκολα. Και αυτό το ξέρουμε. Αλλά με τα παιδιά μιλάμε πολύ, κάθε μέρα. Πρέπει να δουλεύουν. Το ποδόσφαιρο δεν τελειώνει εδώ. Έχουν πολύ χρόνο για να παίξουν μπάλα. Είναι μικρά παιδιά και έχουν μέλλον. Ευτυχώς έχουν μέλλον. Και κάποια παιδιά μπορούν να πάνε δανεικοί και μετά μπορούν να γυρίσουν πίσω. Πάντα θα έχουν χρόνο.